Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το μεγάλο αυτό το ζήτημα που τέθηκε προηγουμένως στη συζήτηση με την ερώτηση για το θέμα της αυτόματης, του αυτόματου μηχανισμού αύξησης των οριών ηλικίας. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι πήραμε όλα τα θετικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Λέει ότι δεν είναι δικό του έργο ο αυτόματος μηχανισμός αναπροσαρμογής των οριών ηλικίας με βάση τον προσδόκιμο της ζωής. Αφού δεν είναι δικό του θέμα, προφανώς το θεωρεί θετικό. Λέει να μην ανησυχεί ο κόσμος, αλλά ωστόσο όμως διατηρεί ένα τέτοιο μέτρο το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να υλοποιηθεί από την όποια κυβέρνηση, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας των εργαζομένων. Τα θετικά στοιχεία βέβαια ήταν ακριβώς αυτά. Αυξήση των ορίων ηλικίας, μείωση των συντάξεων. Αυτά τα ζουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Στο θέμα μας, η εταιρεία Βαϊράμογλου είναι μια εκ των μεγαλύτερων στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας οπτικών ειδών με κερδοφορία όλο το προηγούμενο διάστημα. Αξιοποίησε τον Απρίλιο και Μάιο τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των πράξεων νομιστικού περιεχομένου, θέτοντας την πλειοψηφία των εργαζομένων σε αναστολή συμβάσεων εργασίας και ταυτόχρονα προχώρησε, μόλις έληξε αυτή η περίοδος, σε 5 απολύσεις το τελευταίο 15ήμερο επικαλούμενοι οικονομικές δυσκολίες. Βέβαια δεν πήρε υπόψη τους καμία παράμετρο που του θέσανε οι εργαζόμενοι για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι απολυθέντες, όπως είναι οι έγκυες σε γυναίκες τους κτλ. Η αρχή έγινε σε 9/9 με απόλυση εργαζόμενο που είχε διαπιστωμένη στην καλυστική δράση στον χώρο δουλειάς. Στην προσπάθεια του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο να μιλήσει με την εργοδοσία για το ζήτημα της απόλυσης, αλλά και να ενημερώσει τους υπόλοιπους εργαζόμενους, η εργοδοσία αρνήθηκε την είσοδο τουλάχιστον 3 φορές στην προσπάθεια του Συνδικάτου, επικαλούμενη βέβαια την πανδημία του κορονοϊού. Στη συνέχεια, την εβδομάδα από 21 έως 25/9, η εργοδοσία προχώρησε ακόμη 4 απολύσεις. Στην εκ νέου προσπάθεια παρέμβασης του Συνδικάτου, μετά το δεύτερο κύμα απολύσεων, η εργοδοσία της εταιρείας κράτησε την ίδια στάση, απαγορεύοντας τη συνδικαλιστική δράση, με αποκορύφωμα βέβαια στις 28/9, όταν το Συνδικάτο μαζί με την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο, του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία ενάντια στις απολύσεις, τότε είχαμε την προσαγωγή 2 εκλεγμένων συνδικαλιστών στην ασφάλεια με απέτηση της εργοδοσίας. Αυτό που ρωτάμε για να μην τρώω χρόνο είναι αν ο Υπουργός έχει την πρόθεση να υποχρεώσει την εταιρεία να ανακαλέσει τις απολύσεις, να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη παρέμβαση του Συνδικάτου και την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων στον χώρο. Πάνω σε αυτά, περιμένουμε την απάντησή σας. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Κατσότη, η ερώτηση που μου απευθύνεται, όπως αντιλαμβάνομαι, θίγει 2 θέματα. Τις άδικες απολύσεις, όπως εσείς τις χαρακτηρίζετε και τις εννοείτε, αλλά και την εφαρμογή του συνδικαλιστικού νόμου, καθώς σύμφωνα με την ερώτησή σας παραβιάστηκε στην ελόγω περίπτωση. Εγώ αρχικά θέλω να παρατηρήσω τα εξής. Έχω υπογραμμίσει αρκετές φορές μέσα σε αυτή την αίθουσα ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει ως κορυφαία προτεραιότητα και αποστολή του να διασφαλίζει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Άλλωστε, όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις μας μέχρι σήμερα, ακόμα και μέσα σε αυτή τη δύσκολη και πρωτοφανή περίοδο της πανδημίας, εκεί ακριβώς στοχεύουν και προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται. Επιπλέον, το Υπουργείο συμβάλλει με τα όργανα και τα εργαλεία που διαθέτει στη διασφάλιση και την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας. Γιατί η νομιμότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί συνεχή επιδίωξη και στόχο μας. Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία και αναφέρεστε, ενημερώθηκα από το ΣΕΠΕ ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ελέγχθηκε και βρέθηκε σύνομη. Ακολούθησε δηλαδή την κείμενη νομοθεσία. Κατά δεύτερο λόγο, επειδή αναφερθήκατε εμέσως στη συνδικαλιστική δράση, θα σας θυμίσω ότι στη χώρα μας η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά μας. Προστατεύεται από διεθνές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες διεθνείς συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Συντάγματος και ρυθμίζεται νομοθετικά με τον ονομαζόμενο Συνδικαλιστικό Νόμο 1264 του 82. Αυτό άλλωστε σας είναι ήδη γνωστό, ενώ τα σχετικά γύρω από το λόγο ζήτημα προβλέπονται στο άρθρο 14 του συγκεκριμένου νόμου και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Ωστόσο, με την ερώτησή σας, μου δίνετε την αφορμή σήμερα να πω ότι το Υπουργείο μας προετοιμάζει μια μεγάλη, αναγκαία μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των διατάξεων και των μεγάλων αλλαγών που προετοιμάζουμε είναι και η αλλαγή του Συνδικαλιστικού Νόμου 1264 του 82, ενός νόμου που μετά από 40 χρόνια, από τότε που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε, ήταν καινοτόμος, αναγκαίος, λειτουργικός, ωφέλησε όλο το πλαίσιο και εργαζομένων και επιχειρήσεων, έθεσε τα θεμέλια της ευρυθμίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο, όπως έχουμε ξαναπεί, αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας μας. Ωστόσο, μετά από 39 χρόνια εφαρμογής του, οι ανάγκες και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι διαφορετικές. Το πλαίσιο του συνδικαλισμού στην Ελλάδα χρειάζεται εξχρονισμό και επικαιροποίηση, ώστε να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των εργαζομένων, να γίνει ελκυστικό στα μέλη του και να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Άλλωστε, και η δική σας φωνή μέσα από τις διαδηλώσεις που κάνετε και τα κείμενά σας μιλούν ότι επιθυμείτε και διεκδικείτε να έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο να είναι ακομμάτιστο, ακιδεμόνευτο, αντιπροσωπευτικό και ανώθευτο. Εκεί λοιπόν συντείνει και η νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρουμε στη Βουλή πολύ σύντομα. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, αγαπητές συνάδελφε, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω κλείνοντας την πρωτολογία μου είναι ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι πάντα παρόν στην περιφρούρηση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Ενώ όπου αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν αθέμητες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές επιλαμβάνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Θα σας παρακαλέσω, θα εξειδικευτώ για την ερώτησή σας στη δευτερολογία μου και θα απαντήσω αναλυτικά σε κάθε στοιχείο της ερώτησής σας. Ευχαριστώ. Κύριε Κατσότη, για 3 λεπτά. Πέρα. Ναι, τι να απαντήσετε στη δευτερολογία σας. Είπατε ότι βρέθηκε σύνομη η επιχείρηση από τον έλεγχο. Άρα λοιπόν σύνομες οι απολύσεις και η απαγόρευση της παρέμβασης του συνδικάτου στον χώρο δουλειάς που σύμφωνα με το 1264 έχει το δικαίωμα να πάει στον χώρο να μιλάμε τους εργαζόμενους. Ωστόσο όμως, μέσα από την τοποθέτησή σας, επιβεβαιώσατε όλες αυτές τις διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα περί αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου και περί σαρώματος, να το πω έτσι, των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. Και κύριε Υπουργέ, να ξέρετε ότι δεν παίζετε σε ένα γήπεδο με παίχτες οι οποίοι είναι ψόφια, άλογα. Παίζετε σε ένα γήπεδο που έχετε τους λίγους μαζί σας, τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι πολλοί είναι απέναντι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν θα παραχωρήσουν κανένα δικαίωμα που έχουν κατακτήσει μέσα από πολύ σκληρούς αγώνες. Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με τις διαρροές που εσείς κάνατε για το νέο συνδικαλιστικό νόμο, οχριούν μπροστά στον Λάσκαρη και αυτά που είδαμε, που βλέπαμε την περίοδο εκείνη, με τις 15.000 απολύσεις συνδικαλιστών, γιατί εσείς, σύμφωνα με τις διαρροές που κάνατε, καταργείτε την προστασία των συνδικαλιστών, κάτι που τέλος πάντων θα βρείτε απέναντι τους εργαζόμενους, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και ποιος είναι ο συνδικαλιστής, με αυτό το, να δούμε τι νόημα έχει αυτή η λέξη, είναι αυτός που μπαίνει μπροστά και διεκδικεί δικαιώματα των εργαζομένων. Είτε είναι εκλεγμένος, είτε δεν είναι. Εδώ, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Βαϊράμογλου, είναι μέλος του σωματείου. Δεν είναι εκλεγμένος. Ωστόσο, όμως, έκανε παρεμβάσεις διαρκείς ενάντια στην προσπάθεια της επιχείρησης να επιβάλλει μέτρα τέτοια ενάντια στους εργαζόμενους. Είναι αυτός, έχει αυτός την προστασία, ναι ή όχι? Βεβαίως, ο 1264 δεν την έχει. Εσείς τώρα πάτε ακόμη παραπέρα.
λέτε ότι δεν θα την έχει ούτε αυτός που είναι εκλεγμένος. Γιατί αυτή είναι η διαρροή που κάνετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς πάτε ακόμη παραπέρα. Μιλάτε για το δικαίωμα στον εργοδότη να κάνει μήνυση στον συνδικαλιστή και να απολύεται χωρίς την πρόβλεψη του 1264, το άρθρο 15 που πρέπει να πάει εκεί και αν πάρει απόφαση να απολυθεί. Αλλάζετε λοιπόν για να μπορέσετε να κατοχυρώσετε την εργοδοσία, να υλοποιηθεί όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που εσείς λέτε προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ποια δικαιώματα? Τι έχει απομείνει από τα δικαιώματα που λέτε? Αυτά που έχετε ψηφίσει για την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τις ενώσεις προσώπων οι οποίοι μαζί με την εργοδοσία, που είναι άνθρωποι της εργοδοσίας, υπογράφουν συμβάσεις με όρους γαλέρας. Ποια είναι λοιπόν τα δικαιώματα που προστατεύεται? Μήπως λοιπόν τις απολύσεις αυτές που γίνονται συνέχεια στους χώρους δουλειάς όταν κάποιος σηκώνει κεφάλι? Επειδή λοιπόν το εργατικό δίκαιο έχει ανατραπεί πλήρως και έχει γίνει εργοδοτικό δίκαιο, και αυτό εσείς συνεχίζετε από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Τα θετικά όλα των προηγουμένων παίρνετε, όπως είπατε και προηγουμένως για το ασφαλιστικό. Τα θετικά πήρατε και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις ανατροπές του συνδικαλιστικού νόμου και του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις ανατροπές την ηλεκτρική ψηφοφορία, το 50-1 και όλα τα υπόλοιπα, και το lockout με τις απεργίες. Όλα αυτά τα θετικά παίρνετε, τα θετικά βέβαια για την εργοδοσία, για να υλοποιήσετε τις αξιώσεις τους για παρεμπόδι στις συγκαλιστικές δράσεις, τα κεφάλια μέσα και να υλοποιηθούν συνολικά όλες αυτές οι ανατροπές στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, να επιδεινωθεί η θέση συνολικά των εργαζομένων, που έχει επιδεινωθεί έτσι κι αλλιώς, αλλά θα επιδεινωθεί παραπέρα με όλα αυτά που εσείς σχεδιάζετε να φέρετε το επόμενο διάστημα, και για το 8ωρο και για τη διευθέτηση, την κατάργηση της αμοιβής των υπεριοριών. Όλα αυτά που εσείς διαρρέετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά προσπαθούν οι εργαζόμενοι να σταματήσουν και έρχεστε σήμερα και λέτε ότι η επιχείρηση είναι σύνομη. Και ότι η επιχείρηση μπορεί να διατάζει κιόλας στην αστυνομία να συλλαμβάνει και τους συνδικαλιστές. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματα οι εργαζόμενοι. Και μπροστά, βέβαια, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και μπροστά θα πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους, να σταματήσουν να ανατρέψουν αυτή την πολιτική που σχεδιάζεται να υλοποιήσετε το επόμενο διάστημα. Λάτε, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για τη δευτερολογία σας. Η συζήτηση με τον κύριο Κατσότη πάντα προκαλεί το ενδιαφέρον μου, γιατί μετατρέπεται σε πολιτική ιδεολογική. Ναι, κύριε Κατσότη, θα κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Είπα και πριν ότι η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί στη Βουλή, όχι εν κρυπτό. Ενώπιον στον οποίο θα έχετε όλο τον χρόνο να διατυπώσετε τα επιχειρήματά σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας. Θα αναμετρηθούμε στη βάση αυτών των επιχειρημάτων και θα μας κρίνει η κοινωνία και πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι. Και θέλω να κλείσω αυτή την παρέμβασή μου για το συνδικαλιστικό νόμο μόνο με κάτι το οποίο το θεωρώ υποχρέωσή μου. Κύριε Κατσότη, δεν διακατεχόμαστε από πολιτικές αιμονές. Ένα πράγμα αποτελεί πηξίδα του προσανατολισμού μας, της πολιτικής μας δράση. Το καλό της Ελλάδος και των επόμενων γενεών. Και επειδή η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα σε όλα τα επίπεδα, γι' αυτό έχουμε και το θάρρος και την τόλμη ενώπιον του ελληνικού λαού και των εργαζομένων να κάνουμε τις τομές που πρέπει, στη βάση των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών των καλύτερων που υπάρχουν στην Ευρώπη, για να εξυγχρονίσουμε και την αγορά εργασίας όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στόχος και στον πυρήνα της πολιτικής μας είναι οι εργαζόμενοι. Γιατί μέσα από αυτές τις αλλαγές, κύριοι συνάδελφοι, αυτό που επιδιώκουμε είναι, βελτιώνοντας την αγορά εργασίας, να διαμορφωθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, ποιοτικότερες, καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες. Και όχι να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο να μπουν οι εργαζόμενοι σε μια λογική φθήνουσα, επαιτώντας για ένα χαμηλό μισθό, χωρίς ανταγωνιστικότητα και χωρίς παραγωγικότητα. Γι' αυτό είμαστε κυβέρνηση ευθύνης, γι' αυτό μας εμπιστεύεται η κοινωνία, γι' αυτό είμαστε εδώ να ανοίγουμε δρόμους για το μέλλον, γι' αυτό θα φέρουμε εδώ τον νόμο, κύριε Κατσότη, μετά από 40 χρόνια να αλλάξουμε το συνδικαλιστικό νόμο, φέρνοντας ένα καινούριο συνδικαλιστικό νόμο που θα προστατεύει το συνδικαλιστικό κίνημα,
θα αλλάξει πολλά πράγματα προς το καλύτερο και θα τον κάνει καλύτερο για τους εργαζόμενους και τον ίδιο τον συνδικαλισμό. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Ξεκινάω με τις άδικες απολύσεις, όπως εσείς τις χαρακτηρίζετε των εργαζομένων. Αρχικά στηρίζεστε προκειμένου να στηρίξετε το επιχείρημά σας ότι η ΕΛΟΓΟ εταιρεία με την τεράστια κερδοφορία εκμεταλλεύτηκε τους εργαζόμενους και στη συνέχεια αξιοποίησε τις ρυθμίσεις που εμείς εκδώσαμε με τις διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 64-14/3/20, μόλις μπήκαμε στην πανδημία δηλαδή, και μετά λέτε ότι επικαλέστηκε η επιχείρηση οικονομικές δυσκολίες προκειμένου να τις απολύσει. Η αλήθεια είναι όμως διαφορετική. Καθώς όλα τα μέτρα που λάβαμε την περίοδο της πανδημίας και που επικαλείστε με τις συγκεκριμένες ΠΝΠ, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ελήφθησαν για την προστασία των εργαζομένων, ώστε να μην χάσουν τις δουλειές τους, οι επιχειρήσεις να κλείσουν και γενικότερα να καταρρεύσει η αγορά εργασίας. Ωστόσο, για μας ο αγώνας για την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από κάθε μορφή αυθαιρεσίας σε βάρος τους, όπως έχω πει, έχει πρωτεύουσα σημασία. Γι' αυτό και με τη βοήθεια του ΣΕΠΕ και των υπαλλήλων του, που λειτουργούν πάντα στη βάση του Συντάγματος και των νόμων, επιλαμβανόμαστε πάντα όλων των ζητημάτων όπου ανακύπτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περίοδου που διανύουμε, που το ελεγκτικό έργο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους ελεγκτές του ΣΕΠΕ, γιατί ήταν και αυτοί άνθρωποι. Αποδείξαμε με πράξεις ότι βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο προκειμένου να τηρούνται τα μέτρα και η νομοθεσία και κατ' επέκταση να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλιση στους χώρους εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, για το ζήτημα που ανέκυψε στην εταιρεία που αναφέρεστε, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Δυτικού Τομέα Αθηνών με ενημέρωσε ότι στις 10/9/2020 προσήλθε ένας απολυμένος εργαζόμενος της επιχείρησης και κατέθεσε αίτημα διενέργειας εργατικής διαφοράς με αντικείμενο την άδικη και καταχρηστική απόλυσή του για συνδικαλιστική δράση ως μέλος του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού και Συναφών Επαγγελματιών Αττικής Παύλα Πειραιά και Νήσου. Την ίδια μέρα, το ΕΛΟΓΟ Συνδικάτο με έγγραφό του ζήτησε να παρευρεθεί στη συζήτηση της εργατικής διαφοράς, η οποία ορίστηκε για τις 21 Οκτωβρίου του 2020, σε μία εβδομάδα από τώρα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, η ΕΛΟΓΟ συνάντηση ακόμη εκκρεμεί και θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες, την Τετάρτη δηλαδή. Ωστόσο, εσείς σήμερα καταγγείλετε την επιχείρηση χωρίς καν να γνωρίζετε το αποτέλεσμα της εργατικής διαφοράς. Συνεχίζω λοιπόν. Στις 29/9/2020, με νεότερο έγγραφό του, το Συνδικάτο κατήγγειλε επιπλέον απολύσεις δύο ακόμα εργαζομένων από την ΕΛΟΓΟ επιχείρηση. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο αυτών απολυμένων εργαζομένων είναι εκλεγμένο μέλος του Συνδικάτου και προσήλθε στις 6 Οκτωβρίου 2020 με αίτημα τη διενέργεια εργατικής διαφοράς με το ίδιο αντικείμενο συζήτησης. Να σημειώσω εδώ ότι και για τα απλά μέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης δεν έχει εφαρμογή η πρόβλεψη περί προστασίας του νόμου 1264 του 82 και αυτό γιατί σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 6 του ανωτέρω νόμου, η προστασία παρέχεται μέχρι και τα 7 ιδρυτικά μέλη για το μέγεθος συγκεκριμένης επιχείρησης, τα οποία μάλιστα οφείλουν να ενημερώσουν εξ αρχής την επιχείρηση καταθέτοντας το καταστατικό του σωματείου. Αλλιώς η απόλυση θα θεωρείται άκυρη. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Πέραν των ανωτέρων και μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, η συγκεκριμένη επιχείρηση εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής ιατρικών οργάνων και προμηθειών, απασχολώντας συνολικά 109 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων. Από 1η-4η του 2020 έως και την 31η-5η του 2020 έθεσε σε αναστολή ή παράταση αναστολής 81 εργαζόμενους. Μετά παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, η επιχείρηση προέβησε καταγγελία συμβάσεων εργασίας με την πρώτη να πραγματοποιείται στις 3 Σεπτέμβρη του 2020 λόγω συμπλήρωσης ορίου συνταξιοδότησης του εργαζομένου. Ακολούθως, η δεύτερη καταγγελία σύμβαση εργαζομένου πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2020 με τελευταία ημερομηνία εργασίας 15 Εβδόμου 2020. Συνεπώς, από τα στοιχεία δεν προέκυψε πουθενά παράβαση παρέλευσης του ορίου των 45 ημερών που τίθεται ως προς την ακυρότητα απολύσεων από αναστολές συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς θα υπάρξουν νεότερα μετά από τη συζήτηση της οριζόμενης για τις 21/10/2020 εργατικής διαφοράς. Τώρα, τελευταίο κύριε Πρόεδρε, όσο αφορά τα εμπόδια που ισχυρίζεστε ότι μπήκαν λεπτά, από την επιχείρηση στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων,
όπως είπα στην πρωτολογία μου, αυτή κατοχυρώνεται. Η προστασία δηλαδή από το 1264 του 82 με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται. Και επειδή είπατε ότι η επιχείρηση αρνήθηκε να δει εργαζόμενους επικαλούμενο την πανδημία, θα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων που έχουν ληφθεί για την αγορά εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού COVID-19, δεν έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία επί της προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της συνακόλουθης συνδικαλιστικής δράσης. Επομένως, είναι δυνατή η πρόσβαση των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων στους χώρους των επιχειρήσεων, όμως πάντα με την επιφύλαξη τήρησης των προϋποθέσεων και οδηγιών και κατευθύνσεων που εκδίδει ο ΕΟΔΗ. Ωστόσο, αν ήθελαν οι εργαζόμενοι να μπουν στο χώρο, θα μπορούσαν να ζητήσουν τη συνδρομή των επιθεωρητών υγείας ασφάλειας και να εισέλθουν. Κάτι το οποίο όμως δεν ζήτησαν ποτέ από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπλέον, η υπηρεσία δεν έχει δεχθεί για το εν λόγω θέμα αίτημα για συμφιλωτική παρέμβαση. Συνεπώς, αντιλαμβάνομαι ως αβάσιμη και αόριστη τη διαμαρτυρία σας, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ευχαριστώ.